ξυπνήσει πάγωμες. Πάμε Λιβαδιά. Στην Κρία, στην Πέτρα θα πάμε. Μας περιμένουν εκεί οι ξεναγός μας κυρίως. Που είναι η Βαρβάρα. Η Βαρβάρα μας περιμένει να μας ξεναγήσει, να μας πάει σε πράγματα που έχει κανονίσει η ίδια. Και συνταγή παραδοσιακή. Εντάξει τώρα, να πάμε στην Πέτρα, στο χωριό Πέτρα, που εκεί έγινε η τελευταία μάχη της Επανάστασης, η οποία, από ό,τι έχω διαβάσει, εγώ το βράδυ διάβασα λίγο, ήταν η τελευταία σημαντική νίκη των Ελλήνων για την ανεξαρτοποίησή τους. Άντε! Και από ό,τι διάβασα ως τώρα, είχε τεράστια διαφορά. Δηλαδή, εμείς σαν Έλληνες παίξαμε μπάλα με τις χιλιάδες, κόσμο, και οι Τούρκοι, οι Οθωμανοί ήταν με 7.000. Και τους νικήσαμε. Τους νικήσαμε. Oh. Μπράβο, τότε οι Έλληνες πάλευαν. Τώρα... Είναι μια συνεφιά, Κοσμά, τι λες. Ναι, έχουμε αφήσει τα σύνορα, αλλά αυτό δεν μας φοβίζει. Εμάς όχι, δεν μας φοβίζει τίποτα. Η ταχύτητα ελέγχεται με ραντάρ, με παίρνει η μάνα μου. Συγγνώμη. Μ' ακούς? Τώρα σε ακούω, ναι. Άντε κι εγώ. Τι έγινε? Καλημέρα. Πού είσαι? Είμαστε αλίαρτο. Α, ναι. Αλλά δεν μου λες τίποτα, θα φύγεις εσύ. Από τα Facebook θα μαθαίνω εγώ αυτά. Δεν σου το είχα πει. Δεν σου το είχα πει, καλέ. Στην πρώτη φάση μπορούμε να το πεις είμαι εγώ, να μην ξέρω εγώ τι φέρνει. Καλή σας μέρα, καλό δρόμο. Ευχαριστούμε. Έλα, γεια, γεια. Περάσαμε την αλίαρτο, τι γίνεται? Έχουμε περάσει την αλίαρτο, ναι. Ναι, μετράει αντίστοιχο, φαντάσου. Καρβάρα. Όχι, μάνα μου, πάλι. Όχι, πάλι, μα. Έλα. Λεωνίδα, να σε ρωτήσω κάτι. Άκου να σου πω, εγώ από χτες δεν έχω Skype. Γιατί? Δεν έχει Skype. Κρίσιμο τηλέφωνο για τη σημερινή μας μέρα. Τσουρακάκι από τη μητέρα μου, παρότι με κράζει για αυτά που κάνω. Εντάξει, μαμά είναι. Αλλά μετά όταν βλέπει τα αποτελέσματα, χαίρεται. Εντάξει. Και πατάει και like. Και πατάει και like. Από το Facebook λίγο θα τα μάθω. Παρακαλώ. Καλημέρα σας. Είσαστε ο ξεναγός μας για σήμερα. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Και σταματήσαμε ακριβώς σε μια ταμπέλα που αριστερά πάει για Πέτρα. Οπότε πάμε να σταματήσουμε εδώ. Ωραία. Φτάσαμε στην Πέτρα. Τι είμαστε? Δεν τα λέει ποτέ σωστά. Εδώ είναι το σωληνάρι, αγόρι μου. Α, πού είχε λέξει σωληνάρι? Ναι. Γιατί δεν θυμάστε και έτσι η Βαρβάρα στο χωριό αυτό? Δεν ξέρω. Είδε σου πω ότι έχει διαβάσει η Βαρβάρα. Φτάσαμε λοιπόν. Φτάσαμε Λιβαδιά. Είμαστε στο σωληνάρι. Και εδώ μα έχει φέρει η γιαγιά τη Βαρβάρα νερατζάκι εδώ γλυκό. Μα φτιάχνει καφέδε. Θα φέρει τώρα άλλον έναν για τον Κοσμά. Να, ορίστε. Ορίστε. Η κυρία Ευαγγελία μας έφερε τον ελληνικό. Ένα φρέντο, δεν είναι? Και ένα φρέντο είπαμε, κυρία Ευαγγελία. Όχι, γιαγιά, με το φρέντο σου. Κοιτάξτε, η κυρία Ευαγγελία, δείτε, θα σας παρουσιάσω. Γνωρίσαμε τη γιαγιά που μας κάνει την τριφτόπιτα. Είναι η γιαγιά της Βαρβάρας και θα μας κάνει, τι θα μας κάνει, κυρία Ευαγγελία? Τριφτόπιτα. Σιρόψωμο. Σιρόψωμο. Τριφτόπιτα. Θα δείτε πώς θα το φτιάξουμε τώρα. Κι άμα σας αρέσει. Πάρτε το μαζί σας. Θα το δοκιμάσουμε, θα το πάμε και στην Αθήνα μετά. Βέβαια. Πάμε να κάνουμε την, το τυρόψωμο. Δεν πέρασε με τη τριφτόπιτα. Αφού το ήξερα. Τυρόψωμο. Το λέμε τη ρόψουμε, παίρνουμε το αλεύρι, κάνουμε μια γονίτσα στη μέση, ανακατεύουμε το αλεύρι και αφού το ζυμώσουμε λίγο γίνεται ζύμη. Λίγο αλάτ, πολύ λίγο ένα κοτελάκι του γλυκού, το ζυμώνουμε. Αληθεύει το ψυγείο για βγαίνει στο καλύτερο. Αυτό το φέτα. Από εδώ είναι, από το χωριό. Φέτα το λέμε στην Φετούλα. Φετούλα. Ελληνική.
Βάζουμε λοιπόν το λέμε κασέρι τώρα. Βάζουμε το κερί. Το πατάμε λίγο για να το σηκώσουμε το φύλλο να μαζευτεί στη μέση όλο. Σωστό. Κάνουμε αυτό το ποτρό το πίσω και το ανοίγουμε λίγο. Μια πολύ απλή στριφτόπιτα. Τη ρόψω. Αυτό είναι. Το μάζεψε ναι. Και το στρίβω λίγο. Α, γι' αυτό ονομάζεται στριφτόπιτα. Ναι. Κοίτα εδώ. Εντάξει. Ναι. Άσα τσουρέκι. Θέλετε κάτι. Το κίνη του το ροή. Τι θέλετε. Το κίνη του ροή να ρίξω λίγο. Κι εγώ. Αυτό. Ναι. Ροή λέγεται το λάδι. Αν δηλαδή αυτό είναι ένα, έτσι, και κάνω ακόμα ένα ίδιο. Ναι. Θα βάλω με 4-5 αναλόγω στο μέγεθο του ταψί. Θα είναι ζεστό το αυγείο αυτό. Αχ, με τρελαίνει. Τι είπες τώρα. Δεν το περίμενες. Έχουμε να ανάψει την κουζίνα να προθερμαίνεται. Σε πόσους βαθμούς. Στους 250. Ναι, και όταν θα ρωτήσω το θα τη βάσουμε. Βλέπετε, βάζουμε τρίμα φέτα. Ναι. Τρίμα τα νιάτα. Γι' αυτό λέγεται και τρίμα τα νιάτα. Να την στρίψει. Θέλω το επόμενο το στρίψω εγώ. Από πάνω πάει. Ναι. Θα το πατήσω. Καπακωτό. Α, θα γίνει ένα πράγμα. Να γίνει ένα πράγμα πάνω. Θα φτιάξουμε τρία φύλλα ακόμα. Ναι. Και τα πάνω θα βάζουμε. Να γίνει ψηλό. Αυτό είναι, ναι, ψηλό. Για πάμε, ναι. Ροή κοσμά, τώρα που το μαθαίνεις, κάνε τρεις κύκλους, εγώ το λέω, κάνε άλλη μία, δώσε, πάμε. Τα λένε στα σουβλάκια της βαδιάς τι έντομη, το τυλιχτό ή σκέτο το σουβλάκι του καλαμάκι. Όχι, μην αρχίσουμε αυτά, παιδιά. Όχι, απλά το εξηγήσουμε αυτό, το καλαμάκι. Τώρα, επειδή το αφήσαμε πολλή ώρα ζυμωμένο, ναι, δεν είναι τρεις. Δεν πειράζει. Ποιος θέλει, ο έρωτας. Ο κοσμάς. Βλέπετε η διαδικασία της πίτας, ολοκληρώνεται. Ροή, Κοσμά. Ροή, πάλι. Τρεις κύκλους κάνουμε. Κοσμά, κρύβεται το λάδι, Κοσμά, φτάνει. Ναι. Ευχαριστούμε τον Ανδρέα για την πέτα του. Ανδρέου, τη φέτα παίρνω τον Ανδρέου. Να γεμίσει το ταψί, βάρα. Ορίστε το. Να δώσεις τώρα ένα βουλάκι, το βουλάκι. Κακό. Ορίστε το. Έλα, Βαρβάρα. Πες πάλι. Εδώ, Βαρβάρα. Εδώ. Βαρβάρα ή τι θέλει. Βαρβάρα. Ολό. Ολό. Ναι. Και λίγο αγκούλα μετά. Χαχαχα. Με τα χέρια, δεν είναι μαχαίρια. Α, φοβερό. Εντάξει. Αυτό η Βαρβάρα το κάνει σίγουρα. Ναι, ναι. Αυτό είναι το βαρβάρα και βοήθεια που προσφέρει. Εδώ, στο δεύτερο. Το σταυρώνουμε. Να το σταυρώσουμε. Να το σταυρώμαστε. Να ψηθεί ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό ψήσιμο να έχει. Μισή ώρα. Να ρωτήσει. Να ρωτήσει το λάδι του. Ωραία. Γιατί είναι ψηλό. Κοσμά, πώς φτάνει, ε. Αισθάνομαι περήφανο. Αγωνικό από να πίτε. Έλα. Μα έχει σπάσει τη μύτη εδώ, έλα. Έλα, δεν καίει πολύ τώρα. Δες χρώμα, έτσι. Τι λες τώρα. Πα. Θα το κόψουμε να δοκιμάσετε. Κυρία Ευαγγελέτη, έχεις φτιάξει. Ναι. Θα δοκιμάσετε. Δοκιμάζουμε τόσο μικρό. Είναι ξύστρα που ζυμώναμε το καρβέλι. Πάω στην παιδιά μου. Παλμία. Μικρό καμαντάκι, έτσι. Να πάρουμε λίγο τη γεύση. Άγγε.
Ναι. Συμπεριστήκατε εσείς, είστε εντάξει. Γράζει ο Κοσμάς. Κοσμά! Τι? Όχι, δεν κοιμάστε κι εσείς. Αυτό το πάρω σπίτι μου. Πολύ. Είναι καταπληκτική. Καταπληκτική. Γεια σας, χάρη ο Κοσμά. Ευχαριστώ πολύ, κορίτσι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ που ήρθατε και σας γνώρισα. Ευχαριστούμε για όλα, για την φιλοξενία. Για το ελληνικό καφέ, για το νεράτζι. Δεν. Το νεράτζι και δεν σ' άρεσε, αλλά. Ήρθε η ώρα να μάθουμε πώς κάνουμε τη ζύμη. Τώρα ρίχνουμε το λεύρο μας στη λιγάνη. Φτιάχνουμε τη ζύμη. Και κάνουμε τη ζύμη. Ανοίγουμε μια γουρνίτσα. Ρίχνουμε λίγο λατάκι. Λίγο λατάκι. Και λίγο νεράκι. Πόσο λεύρι περίπου έχει βάλει η κυρία Ευαγγελία? 1,5 κιλό. Μισό λεπτό, κάποιος μας παίρνει. Μα κάποιος μας παίρνει. Ναι. Έλα, έχουμε δουλειά ακόμα. Σε κύριμο. Με κύριμο. Ναι. Με κύριμο, πες. Με τηλεόραση. Εντάξει, ναι. Ναι. Ευχαριστούμε. Χαιρετίσματα δώσαμε. Ιδέσπο, μας πει την Ιδέσπο. Ιδέσπο. Της μαμάς της Ευαγγελίτσας. Και πόσο βούτυρο λιώσαμε, ξέρουμε? Γύρω ένα τέταρτο. Βάλαμε βούτυρο εδώ. Αφού δεν είσαι τέτοιο. Τι, πρέπει να έχει από κάτω. Γελάει το κοινό από εκεί, είναι βούτυρο. Ναι, αν είχα όλες οι πόρτα. Καλό Γιάννηση. Σε το να κανόνισες μπαρμάρα. Αυτό που είσαι. Είχαμε εισβολείς, αλλά δεν μας άμε. Να ρωτήσω κάτι. Τώρα, αυτό μετά πώς το αφήνουμε να ξεκουράσει το ζυμάρι? Μισή ώρα. Μισή ώρα. Κάτι λίγο ψυχή, τώρα δεν κοιμάται. Στο δεύτερο μέρος της Λιβαδιάς θα δείτε τον πρόεδρο της κοινότητας Πέτρας που μας λέει για τον καταράκτη της περιοχής και για τις ομορφιές της. Επισκεπτόμαστε την περιοχή Κρία, βλέπουμε τον κόσμο, τα μαγαζιά, τα αξιοθέατα και δοκιμάζουμε το περιβόητο σουβλάκι της Λιβαδιάς. Όλα αυτά στο δεύτερο μέρος. Γεια σας!